Η Καβάλα φέτος ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα του καλοκαιριού της Ελλάδας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο πια. Χαίρομαι πολύ που με έναν τρόπο μπορώ να συμμετέχω και εγώ σε τέτοια γεγονότα. Το γεγονός ότι στο θέατρο της Καβάλας υπάρχει ο Θοδωρής Ογκώνης είναι μια μεγάλη, πρέπει να είναι μια μεγάλη χαρά για όλους σας. Και για μας βεβαίως που είμαστε καλλιτέχνες και για την Ελλάδα γενικότερα. Το ότι υπάρχει μια πόλη επαρχιακή που μέσα σε όλα τα υπόλοιπα καλά που έχει μια επαρχιακή πόλη έχει και να προσφέρει και ένα καλό, μια καλή πρόταση σε αυτό που λέμε πολιτισμό σε τόσο δύσκολες μέρες. Για άλλη μια φορά μάλλον ότι ήταν μεγάλη μου χαρά που συμμετείχα σε αυτό το πράγμα εκεί. Και φέτος άλλαξε με την έννοια ότι παλαιότερα, είπα, κύριε Χατζηπαναγιώτη, στην Καβάλα ερχότανε, ήρθατε και πρόπερσι εσείς με τη δουλειά του Κακλέα την οποία είχατε κάνει, ερχότανε τα μεγάλα τα θέατρα και φεύγαν. Φέτος η πόλη συμμετείχε. Σε όλα τα φεστιβάλ πια στην Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, δεν παράγεται έργο. Τράνζιτ. Φιλοξενούν έργα που παράγονται αλλού. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι το σπουδαίο. Το ότι η Καβάλα φέτος παρήγαγε και πολιτιστικό έργο. Αυτό που τα εύσημα όμως ανήκουν στην ίδια την πόλη της Καβάλας, στο ίδιο το Τιπεθέ, στους ανθρώπους του Τιπεθέ, στον κύριο Πετρόπουλο που είναι δίπλα μου. Και βεβαίως στον Θοδωρή τον Κόνη που είναι ο σκηνοθέτης μου και που τη στήριξε την όλη ιστορία, αλλά και με μια δήμαρχο η οποία ήταν αρρωγός δίπλα, η κυρία Τανάκα. Θέλω να πω ότι εγώ απλώς ήμουν παρόν. Όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές όμως ήταν καβαλιώτες και τα εύσημα ανήκουν στην πόλη και στους ανθρώπους της.